Το ανάδειξέ το, τα γυρίσματά του τα κάνει αυτή τη φορά στο Civitella Latix στο Μαρούσι, ένα νέο ξενοδοχείο. Και έχει κοντά του στον τομέα της προσωπικής ανάπτυξης ή αλλιώς personal development τον κύριο Νίκο Βαγιακάκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς. Καλώς ορίσατε, ευχαριστούμε για την συνέντευξη αυτή. Ευχαριστώ και εγώ. Είσαστε εκπαιδευτής ανθρώπινου δυναμικού και σύμβουλος φυσικά. Πάμε να δούμε λοιπόν να μας παρουσιάσετε τις ξεχωριστές εκδόσεις Αλφάβητο Ζωής. Μάλιστα. Ξεχωριστές βέβαια, είπαμε, το είναι ένας επιθετικός προσδιορισμός από τους αναγνώστες, από τους κριτικούς και κυρίως από τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα βιβλία μας σαν εργαλεία. Θα σας έλεγα ότι κάτι που χαρακτηρίζει τις εκδόσεις Αλφάβητο Ζωής είναι ότι γεννήθηκαν πριν από περίπου 10 χρόνια εξαιτίας και συνεπεία των ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν στις εκπαιδεύσεις προσωπικής ανάπτυξης που κάνουμε, στην συστημική σκέψη και πράξη, στα σεμινάρια αυτοηγεσίας. Και έτσι υπήρχε μια ανάγκη αυτά τα οποία γινόντουσαν να τεκμηριωθούν και σε βιβλία. Και γι' αυτό το λόγο το Αλφάβητο Ζωής φιλοξενεί τίτλους κυρίως από το εξωτερικό. Βιβλία τα οποία είναι χρηστικά, λειτουργικά, απευθύνονται και σε επαγγελματίες και στο ευρύ κοινό φυσικά. Αυτό τα καθιστά κάπως ξεχωριστά. Δεν είναι, οι εκδόσεις μας δεν απευθύνονται σε μια γκάμα θεμάτων, παρά ειδικά επάνω στην ανάπτυξη προσωπικότητος, στις ανθρώπινες σχέσεις, κυρίως οικογενειακές σχέσεις και σχέσεις ζευγαριού, φυσικά στις επιχειρήσεις και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, επίσης σε αυτό που λέμε ηγεσία και προσωπική ανάπτυξη. Τι είναι ακριβώς λοιπόν το σύστημα υπηρεσιών που προσφέρετε εσείς για την προσωπική και συλλογική ανάπτυξη? Μάλιστα. Θα ήθελα να απλώς χάριν ιστορίας και για να τιμήσω και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προηγηθεί, ξέρετε, από τις απαρχές του Αλφάβητου Ζωής. Ήταν πριν από 20 χρόνια όταν ξεκινήσαμε για να εγκαθιδρύσουμε στην αγορά μας τελείως επαγγελματικά την βιωματική εκπαίδευση. Δηλαδή την εκπαίδευση, τη μάθηση, τη βιωματική μάθηση. Η βιωματική μάθηση, ξέρετε, είναι όταν και το υποκείμενο και το αντικείμενο της εκπαίδευσης, δηλαδή και εγώ και το αντικείμενο, έχουν αναφορά σε μένα. Δηλαδή χρησιμοποιώ σαν εκπαιδευόμενος, σαν σπουδαστής, χρησιμοποιώ την εμπειρία μου προκειμένου να μάθω μια καινούργια δεξιότητα ή ένα καινούργιο αντικείμενο. Δεν είναι βιωματική εκπαίδευση απλώς να κάνουμε ασκήσεις ή να είμαστε στο ύπαιθρο, για παράδειγμα. Είναι και αυτό, αλλά η βιωματική εκπαίδευση έχει μεγάλη σημασία στο τι κάνω στη ζωή μου, πώς το κάνω, πώς είμαι αποτελεσματικός. Για παράδειγμα, πώς ασκώ υπευθυνότητα ή όχι, πώς συμμετέχω σε οτιδήποτε μου συμβαίνει, πώς θέτω στόχους, πώς κατευθύνομαι προς εκεί που είναι κατάλληλο για μένα. Ωραία ερωτήματα. Ναι. Θα σταθούμε μετά σε αυτά και θα επανέλθουμε. Ναι. Και μια και μιλάμε για ωραίους όρους, να μας ορίσετε τη συστημική φαινομενολογία. Ποια είναι και τι είναι, γιατί την είδαμε μέσα στο site σας και έτσι μας κέντρισε το ενδιαφέρον. Με πήγατε κατευθείαν στα πιο, στα πιο βαθιά και στα πιο περίπλοκα. Ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι και οι δύο όροι, επειδή είναι και ελληνικότατοι όροι, και σε διεθνές επίπεδο χρησιμοποιούνται οι λέξεις αυτές αυτούσιες, οι ελληνικές λέξεις, περιγράφει δύο φυσικά πράγματα. Πρώτον, με το συστημικό σημαίνει ανθρώπινα συστήματα, δηλαδή ανθρώπινες σχέσεις. Το πρώτο και το πιο πυρηνικό ανθρώπινο σύστημα είναι το ζευγάρι. Και στη συνέχεια η οικογένεια. Και μετά το οικογενειακό σύστημα έχουμε όλα τα υπόλοιπα κατά κάποιο τρόπο τεχνητά συστήματα, όπως η εργασία, η επιχείρηση, το κοινωνικό σύστημα, η κοινότητα, ο επιστημονικός χώρος που κινούμε, το έθνος, τα μέγα συστήματα όπως είναι η φυλή, το έθνος, θρησκεία. Αλλά αυτό σημαίνει συστήματα. Δεν μιλάμε για τα συστήματα τα οργανωτικά, αλλά των ανθρωπίνων σχέσεων, τα ανθρώπινα συστήματα. Φαινομενολογία είναι όταν ασχολούμεθα με τα φαινόμενα. Τίποτα άλλο. Όταν δεν μας ενδιαφέρουν ούτε οι ιδέες, ούτε τι πιστεύω, ούτε πώς το εξηγώ, ούτε τι σημαίνει αυτό ή τι σημαίνει εκείνο για
κάποιον άλλον. Το φαινόμενο είναι τι συμβαίνει. Επομένως, σε ανθρώπινες σχέσεις έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να βλέπουμε καθαρά, που είναι αρκετά δύσκολο, πέρα από το νου μας, πέρα από τις πεποιθήσεις μας, να βλέπουμε τι συμβαίνει. Και έτσι, συστημική φαινομενολογία είναι ότι ασχολούμεθα με τα φαινόμενα που διέπουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Πάμε και στο άνοιγμα συνειδητότητας, στον όρο αυτοηγεσία και στην αυτοεικόνα. Κοιτάξτε, κυρία Νικολαίδη, το πιο σημαντικό απ' όλα, πιστεύουμε, είναι το τι εικόνα πραγματική έχω για τον εαυτό μου, τι πραγματική εικόνα έχω για μένα. Το εγώ και ο εαυτός έχουν δημιουργήσει κατά κάποιο τρόπο επίπλαστα πεδία μπροστά για να κρύψουν πολλές φορές, για να δείξουν φανερά κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ισχύει βαθιά μέσα μου. Αυτό που ισχύει βαθιά μέσα μας φοβόμαστε ή δεν ξέρουμε ή δεν έχουμε μάθει τον τρόπο να το εμφανίζουμε και να ζούμε με αυτόν τον τρόπο, με ένα φυσικό, προσωπικό και αυθεντικό τρόπο. Εμείς είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό. Τι αποκομίζω συμμετέχουν μετά την παρακολούθηση των σεμιναρίων σας? Βγαίνει σοφότερος, με ποιο τρόπο και πόσο βέβαια, και αν υπάρχει και μονιμότητα αποτελεσμάτων σε αυτή την αυτοβελτίωση την οποία διδάσκονται μέσα από τα σεμινάρια αυτά? Ναι. Κοιτάξτε, από τη στιγμή κατά την οποία ξεφεύγουμε από το να μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά, από τη στιγμή κατά την οποία διαπερνούμε τις συμπεριφορές και το τι τεχνητά εμφανίζεται στο περιβάλλον μας και στη ζωή μας, και πάμε κατευθείαν να στοχεύσουμε και να εστιάσουμε στο ποιος είμαι, στην καρδιά, στην αυθεντικότητα, στην παρουσία μου στη ζωή, την πραγματική παρουσία μου, από εκείνη τη στιγμή η βελτίωση είναι θεαματική. Έρχεται φυσικά. Είναι μια αυτοβελτίωση η οποία γίνεται από μόνη της, και εγώ πολλές φορές έρχομαι σαν παρατηρητής να την παρατηρώ και να την κοιτώ. Είναι λίγο ιδιαίτερο το φαινόμενο, αλλά είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί θεατές το αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στα λόγια μου αυτή τη στιγμή. Όταν μπορώ και παρακολουθώ μια εξέλιξή μου η οποία εναρμονίζεται με την πραγματική ζωή. Δεν υπάρχει σύγκρουση. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει σύγκρουση, υφίσταται μια βαθιά ικανοποίηση. Τη στιγμή κατά την οποία ο καθένας μας αρχίζει και ικανοποιείται με την παρουσία του στο εδώ, στο σήμερα, στην οικογένεια, στη σχέση, στην εργασία, από εκείνη τη στιγμή διευρύνεται πάρα πολύ η συνείδηση που έχουμε για μας και για τους άλλους. Ασφαλώς, για να υπάρξουν αποτελέσματα της βελτίωσης της αυτοεικόνας μας, αλλά και της αυτοηγεσίας, δεν πρέπει να έχουμε παρακολουθήσει μόνο τα πολύ ωραία σεμινάριά σας και να τα έχουμε στερνιστεί αυτά τα λόγια και τα αποτελέσματα, αλλά σαφώς πρέπει να προσπαθούμε και εμείς όλο ένα για το καλύτερο. Γιατί χρειάζεται προσπάθεια και από εμάς. Ακριβώς όπως το λέτε. Είναι μόνιμα τα αποτελέσματα. Και μάλιστα θα συμπληρώσω σε αυτό ότι τα σεμινάρια και τα προγράμματα τα δικά μας, λόγω του βιωματικού τους χαρακτήρα, δεν έχουν καθόλου πληροφορίες και ακαδημαϊκό περιεχόμενο. Σαν να λέγαμε, έρχεστε για 1 έως 3-4 ημέρες μέσα σε ένα φροντιστήριο ζωής, έτσι, ούτως ώστε μετά αμέσως κατευθείαν στην πραγματικότητα να εφαρμόσετε μια άλλη εκδοχή του εαυτού σας, μια άλλη εκδοχή της πράξης σας. Να πούμε ότι το αλφάβητο ζωής, ναι, δραστηριοποιείται και στη Σαντορίνη και στην Αθήνα. Η έδρα μας είναι στη Σαντορίνη. Mm-hmm. Και για πολλούς λόγους, διότι και η παρτενέρ μου, η Άννα Εσαλιβέρου, είναι γέννημα θρέμα Σαντορινιά, αλλά και εγώ κατά κάποιο τρόπο είμαι μετανάστης από έρωτα για τη Σαντορίνη. Λοιπόν, από εδώ ξεκινήσαμε και μετακομίσαμε στη Σαντορίνη. Διατηρούμε τα προγράμματά μας, γίνονται στην Αθήνα, γίνονται σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο και βέβαια στη Σαντορίνη. Πολύ ωραία λοιπόν.
Τα φιλιά μας και τους χαιρετισμούς μας στην ωραία Σαντορίνη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε το καλύτερο για τις εκδόσεις σας και για το Αλφάβητο Ζωής και τα σεμινάρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ.